Είμαι χαρούμενη γιατί είναι εκείνος χαρούμενος, γιατί του αρέσει πολύ αυτό που κάνει και αντιμετωπίζει τις δουλειές πολύ, πολύ σοβαρά, πολύ αισιόδοξα, πολύ άνετα. Mm-hmm. Και βλέπω ότι χαίρεται μέσα από αυτό. Άρα μου αρέσει και εμένα. Δηλαδή το απολαμβάνω. Εντάξει, και την παράσταση την έχω δει 800.000 φορές. Οπότε... Την έχει δει τόσες φορές. Πολλές φορές. Και με την περιοδία πέρσι στην Εγκυμοσύνη, δηλαδή εγώ με την κοιλιά του ούρλα και οι άντρες να χδίνονται σε όλη την περιοδία, μια χαρά. Ωραία. Με το κάτω παρτάλι, περίμενε ο Γιάννης αυτή την τεράστια επιτυχία να κάνει 60-65% κάθε εβδομάδα? Δεν ξέρω αν περίμενε να κάνει τόσο αυτό που να ρωτήσει το Γιάννη, αλλά θεωρούσα ότι από τότε που διάβασα το σενάριο, γιατί και εγώ μπορώ να πω ότι έκλεψα και διάβασα τα πρώτα σενάρια, φαινόταν ότι θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και κάτι που θα πάει καλά. Mm-hmm. Έχει καλό cast, εντάξει, ο σεναριογράφος είναι πολύ πετυχημένος και λέγαμε ότι μάλλον θα πάει πολύ καλά. Τώρα το 65, εντάξει, ήταν κάτι λίγο παράξενο, αλλά είναι η εποχή ότι ζητάει η ελληνική μυθοπλασία. Εσύ έχεις δηλώσει. Κάτσε να πω κάτι για το παρτάλι. Γιατί ναι. Είχα πει κάτι εγώ εδώ και θέλω να τα λέω. Το έχω όλα. Δει, το έχω δει. Ναι, ναι, ναι. Τι έχεις πει. Ναι, το έχω δει και με πείραξε που απάντησε ο Γιάννης έτσι όπως απάντησε και να σου πω γιατί με πείραξε. Γιατί βγήκα και είπα ρε παιδί μου ότι υποκλίνομαι σε μια σειρά που κάνει 60-65% που σημαίνει ότι ο κόσμος την αγαπάει πάρα πολύ και είναι καλή. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είπα ποτέ, δεν αμφισβήτησα ποτέ ούτε. Και είπα ότι εγώ. Την είδα μια φορά και δεν την κατάλαβα. Δεν κατάλαβα το χιούμορ. Δεν είπες αυτό. Τι είπα. Είπες ότι για μένα είναι απαράδεκτο. Ναι, δεν μ' άρεσε εμένα. Ναι, ίσως ήταν η να φράση. Να σου πω το έχω πει. Ναι, πες, Βάσο, θα πες, σου πω κάτι. Είναι μια από τις πιο πετυχημένες σειρές το παραπέντε που έκανε ο Καπουτζίδης. Ναι, βέβαια. Εγώ το έχω πει στον Γιώργο ότι εγώ όμως σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι εγώ. Εγώ μπορώ να ψηφίσω και ένα κόμμα που παίρνει 0,3%. Που σημαίνει ότι τα άλλα είναι καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι. Είπα όμως ξεκάθαρα ότι προφανώς επειδή το βλέπει ο κόσμος και είναι αυτό και το λένε όλοι, ότι είναι πολύ πετυχημένο. Ναι. Και δεν είναι ότι τα έβαλα. Το ξέρει ο Γιάννης ότι τον αγαπάω, τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν ηθοποιό. Έχω πει ότι από τη νέα γενιά δεν είναι ότι είναι ζεμπρεμιά κτλ. Είναι πολύ καλός ηθοποιός ο Γιάννης. Και στο είπα και πριν, δεν το θεωρώ τυχερό, το θεωρώ ικανό. Όπως και εσύ ικανή που έχεις κάνει επιτυχίες. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε και να πούμε την άποψή μας. Όχι, φυσικά και μπορείς να πει την άποψή σου. Ίσως είναι και δεν αμφισβήτησα ούτε την επιτυχία ούτε ότι είναι καλή σειρά, έτσι. Ναι, ίσως ήταν ο τρόπος. Ίσως ήσουν πολύ φορτισμένος. Δηλαδή, γιατί συζητούσατε κάτι άλλο για το Your Face, νομίζω. Γιατί εγώ είχα δει την εκπομπή live. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, αυτό είναι ένα άνθρωπο που είτε είναι στο Μέγα κάτι, γιατί είπαν ότι είναι στο Μέγα. Είτε είναι στο Μέγα στον Αντένα, έχω πει καλά λόγια και για πράγματα του Μέγα, του Αντένα λίμωνο. Δηλαδή, δεν είμαστε αντίπαλα κανάλια. Είμαστε ένα κουμπάκι δίπλα στο τηλεκοντρόλ του κόσμου. Ο κόσμος μας βλέπει ένα πράγμα. Δεν καταλαβαίνει εγώ, Αντένα, Μέγα, Αλφα. Απλά νομίζω ότι μερικά πράγματα ίσως να μην είναι για την τηλεόραση. Να μην τα λέμε όλα στην τηλεόραση. Εντάξει, okay, μπορεί να είναι όχι να μην πούμε την γνώμη μας. Ναι. Και εμένα μπορεί κάτι να μην μ' αρέσει και να σίγουρα. Αλλά είναι μια λεπτή ισορροπία ότι ο τρόπος που θα το πεις. Σου λέω, ναι. Αλλά αυτό καλύτερα το συζητήσεις με τον Γιάννη. Ωραία, θα το συζητήσω με τον Γιάννη, ρε παιδί μου, όταν ξανακάνουμε σε άλλους. Κάναμε και φέτος και θα ξανακάνουμε και του χρόνου, πιστεύω. Νομίζω δεν έχει θέμα ούτε εκείνο ούτε εγώ. Όχι, δεν έχει τέτοια θέματα. Έχω να λύσω άλλα τώρα με το ρέμο. Έχεις καλά προβλήματα. Γιώργο, έχεις πολλά προβλήματα φέτος. Όταν λες γνώμη, θα έχεις και αντιδράσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά όλα είναι δεκτά. Να σου πω κάτι.